μαγειρεύουμε και στο τραπέζι εμείς. Τι θα κάνουμε όμως. Έχω κάψει καλά την κατσαρόλα, τη μαντεμένια κατσαρόλα, την έφερα εδώ για να πέσουν τα κοπανάκια, τα φρεσκότατα κοπανάκια. Θα τα σοτάρουμε αρχικά εδώ και θα πάμε ξανά φυσικά στη φωτιά για να κάνουμε το πιο απλό και νόστιμο ελληνικό φαγητό, κοτόπουλο λεμόνο ρίγανάτο. Πάμε φωτιά. Μακάρι να μπορούσατε να μυρίσετε το πόσο όμορφα μυρίζει, γιατί τι κάνουμε τώρα, το τηγανίζουμε ουσιαστικά. Εδώ θα το κάνουμε τηγανιτό για 10 με 15 λεπτά να μειώσουμε το ψήσιμό του και ουσιαστικά μετά να συμπληρώσουμε πολύ λίγο νερό για να ψηθεί με τα ζουμιά του και να πάρουμε όλη την ζουμιά. Να πιάσει κρούστα η πέτσα. Όταν πυρώσει καλά το μαντέμι, μαγικά πράγματα. Το ξανακατέβασα, θα συμπληρώσω σκόνη από ξηραμένο σκόρδο. Εσείς αν θέλετε βάλετε ολόκληρα σκελίδες με τη φλούδα και μετά τις αφαιρείτε, παίρνετε τη γλύκα. Ελάχιστο νερό, πολύ λίγο. Και φύσμα από ακέρωτο λεμόνι. Πάμε. Στο τέλος χυμό λεμονιού για να δέσει σάλτσα και ρίγανη. Ξαναπάμε φωτιά. Ελάχιστο νερό, το τονίζω, έτσι. Ελάχιστο. Αν χρειαστεί, συμπληρώνουμε. Βλέπετε, το ζουμάκι έμεινε, θα συμπληρώσουμε χυμό από φρέσκο λεμόνι. Ένα είναι εκεί πέρα για το ρίγανη. Και ξανά στη φωτιά για 3-4 λεπτά για να δέσει σάλτσα. Ριζάκι, πατατούλες, πουρέ, κάντε όρεξη. Πάμε φωτιά. Και τώρα τα αποκαλυπτήρια. Το πιο εύκολο, νόστιμο και απλό λεμονορυγανάτο κοτόπουλο. Εδώ, δείτε τη σάλτσα που έχει κάνει και σας είπα, λίγο νερό. Γι' αυτό, να πάρετε το λαδάκι από το κοτόπουλο και μια ωραία σάλτσα, ελαφρώς δεμένη, δείτε πόσο τρυφερό. Και δεν έχετε ιδέα το πόσο νόστιμο θα γίνει με τρία υλικά. Μαμαδίστικο, πραγματικά. Εγώ το τρώω και σκέτο πάντως, χωρίς καμία αρνητικότητα.